1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια. Σπαταλάμε δηλαδή το 1/3 των τροφίμων που παράγονται στον κόσμο κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει το 30% των δημητριακών, το 40% των φρούτων και λαχανικών, το 20% των κρεατικών και γαλακτοκομικών και το 35% των ψαριών. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Ψωνίζουμε με μέτρα. Χρησιμοποιούμε λίστες για τα ψώνια μας, αποφεύγοντας έτσι τις παρορμητικές αγορές. Οργανώνουμε το φαγητό μας. Προγραμματίζουμε τα γεύματά μας σε εβδομαδιαία βάση. Για την παραγωγή μιας φρατζόλας ψωμιού απαιτούνται 1000 λίτρα νερού. Για κάθε ψωμί που πετιέται στα σκουπίδια, ένας άνθρωπος στερείται το νερό ενός ολόκληρου χρόνου. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Χρησιμοποιούμε το ψωμί που περισσεύει έξυπνα. Το βάζουμε στην κατάψυξη ή το κάνουμε παξιμάδι για τις σαλάτες μας. Κάθε άτομο στην Ελλάδα σπαταλά 98,9 κιλά τροφικών περισσευμάτων σε ετήσια βάση. Το 37% των Ελλήνων σπαταλάει φαγητό τουλάχιστον 1 με 2 φορές το μήνα. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Τακτοποιούμε το ψυγείο μας. Οργανώνουμε καλύτερα τα τρόφιμα και καταναλώνουμε πρώτα αυτά που πρόκειται να χαλάσουν σύντομα. Τα περισσότερα τρόφιμα είναι απολύτως ασφαλή ακόμα και μερικές ημέρες μετά την προτινόμενη ημερομηνία κατανάλωσής τους. Στο σπίτι, στο σχολείο, σε γιορτές, πολλές φορές σερβίρουμε μεγαλύτερες μερίδες στο πιάτο μας από ό,τι χρειαζόμαστε. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Μειώνουμε τις ατομικές μερίδες σερβιρίσματος στο πιάτο μας και μετά, αν το επιθυμούμε, επιστρέφουμε για συμπλήρωμα. Συνήθως, όταν παραγγέλνουμε φαγητό, δεν υπολογίζουμε σωστά τις ποσότητες. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Βοηθάμε στη λύση. Παραγγέλνουμε μόνο την ποσότητα που ξέρουμε ότι θα καταναλώσουμε. Εάν περισσέψει φαγητό, το φυλάμε για κάποια άλλη στιγμή. Η σπατάλη τροφίμων αγγίζει τα 88 εκατομμύρια τόνους το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρόφιμα που σπαταλάμε στην Ευρώπη θα μπορούσαν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες 200 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Δορίζουμε το περισσευούμενο φαγητό σε όσους το έχουν ανάγκη. Τρόφιμα που μας περισσεύουν και είναι σε άριστη κατάσταση μπορούμε να τα δωρήσουμε σε φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής μας.